τέλεια τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται, αλλά και για το ειδικό ενδιαφέρον αυτή τη εκδήλωση. Είμαστε στο νόμο τη Παναγία τη Κορονοσότητα προφανώ. Οι φερειώτε και εμεί την ξέρουμε σαν ένα ευρωπαϊκό νόμο μα. Και βέβαια πολύ σωστά πριν από λίγα χρόνια υπόθηκε ότι αυτό ο λαό, γινόταν τότε συζητή, συγκαλωθεί στην αρχαιολογία και να γίνει περισσότερο επισκέψιμη με τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά οι άνθρωποι τη πόλεω των Φερών αντέδρασαν και είπαν αυτό είναι ο νόμο μα. Εδώ βαφτιστήκαμε, εδώ παρευθήκαμε, εδώ συνοδεύσαμε τους συγγενείς μας με ψαλμούς συγγενείς στην τελευταία τους κατοικία και εμείς θέλουμε να παραμείνει να όσο. Και παρέχει. Παρ' όλα αυτά, αισθανόμαστε όλοι ότι γύρω μας και κάτω από τα πόδια μας υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που δεν τα ξέρουμε. Η φύση αγαπά να κρύπτεται, έλεγε ένας παλαιός σοφός Έλληνας πριν τον Χριστό. Αλλά αυτό φαίνεται ότι κρατάει και μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε πολλά πράγματα όλοι μας, αλλά υπάρχουν κι άλλα που είναι συνδεδεμένα με την τοπογραφία, με τα δημιουργήματα, με τα κτίσματα, με όσα είναι σε αυτή την κατάσταση και σε όσα βρίσκονται και σε μια πιο έτσι εκπτωτική κατάσταση. Κάποιοι πύργοι, κάποιοι τείχοι μέσα στον χώρο τη σημερινή πόλη των Φερών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή θέλουμε να γνωρίσουμε ό,τι έχει γραφεί, αναθέσαμε στην κυρία Σαββανοπούλου και την ευχαριστώ πάρα πολύ, την αρχαιολόγο των Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Μονού μας, να μας παρουσιάσει όλο αυτό το υλικό που έχει μέχρι τώρα καταγραφεί. Αλλά κυρίως απευθύνθηκα στην ίδια, έχοντας μια πολύ σημαντική μέσα μια ελπίδα. Δεν αντί το υλικό, αυτό μπορούσαμε να το έχουμε και εμείς. Χρειάζεται η έμπειρη ματιά ενός αρχαιολόγου και η συγκεκριμένη κυρία Σαββανοπούλου έχει μια τέτοια ματιά που μπορεί να αποκωδικοποιήσει πολλά από αυτά που τα βλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε ή να τα ερμηνεύσουμε ή να τα συγκρίνουμε ή να τα τοποθετήσουμε στη σωστή της, στη σωστή τους θέση. Γι' αυτό λοιπόν, λιγότερο στα κείμενα και περισσότερο στην επιστημονική της κατάρτιση, να το πω έτσι, και στο πάθος της που έχει, ένα αγαπητικό πάθος για την Παναγία την Κορονοσότητα, αποτάχθηκα στην ίδια και την παρακάλεσα να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Για όσους ανθρώπους έχουν από τον τόπο μας ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στη συνέχεια όλα τα πράγματα πάνε καλύτερα και μπορούμε να κάνουμε μια ανάλογη εκδήλωση στην αίθουσα του Αλεξανδρούπολη, την μεγάλη αίθουσα ή εδώ στην αίθουσα του Περιδήματο των Φερών και του κατοίκου των Φερών που πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει η Κορονοσότητα, τότε θα παραλάβουμε ανάλογες εκδηλώσεις προς τους πολλούς συνανθρώπους μας. Μέχρι τώρα λοιπόν γνωρίζαμε, απόψε έχω την διέστηση ότι θα μάθουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Αυτή η φορά επαφείται σε όλους μας, αν έχουμε τη δύναμη και μόνο την έννοια να επιτρέψουμε να γίνουν έρευνες και να ζητήσουμε μελέτες αρχαιολογικές που θα αναδείξουν το μνημείο στην έννοια που είχε, ήδη την Τρίτη μεθαύριο, θα έρθουν κλιμάκια. Έχουν πιάσει, μου είπα, και φόρο το χαμένο καμόνι με τις σφαίρες από την Αθήνα, ειδικών τεχνικών που μου κάνουν το τρίτο. Διεύθυνση της κυρίας Απαλουκού για του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κλείσουμε το ναό, θα μπει σκαλωσιά παντού, θα κλείσουμε το ναό, οι δραστηριότητες της ενορίας, ο κ. Πολύκαρπος είναι εδώ, θα μεταφερθούν όλες στο ναό του Τιμίου Σταυρού, εκεί
προς το κάτω, είναι γυμναστικά σωστική, όπου προκύπτει από ανασκευτικά δεδομένα, τα οποία έχει αξιολογήσει και δημιουργήσει όλων των τόπων, ανακαίνιση τη φορά της μονής της χώρας. Ίδρυμα της γιαγιάς του, Μαρία Ζεβουκένας, γύρω στο 1920. Γιατί η συμπληρωτή αποκόνησή μου θα υπάρξει, μάλλον θα αναγνωριστεί και κατά τον τελευταίο, από τον τελευταίο χτύπωρο του Μονοσυμβίου, θα όλα τα πράγματι, όπως το κύπη Εσαή, σε αντίθεση με τον τελευταίο οικονομικό σταθμό. Ενδιαμέσως και μέσω πολυεκείνων των διαδρομών του στις αδρές της Ανατολής, προκειμένου να το τύχει την υποστήριξή του για την ανάλυση του σταθμού, θα συνδέσει το όνομά του με ένα κέραιο έργο ευκλίας. Την κατασκευή υδραγωγείου από την πηγή της Αγίας Ελισάβετ στο μοναστήρι του Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό. Η ασθένειά του, ή ίσως η επίφασή της, γιατί όλοι οι αξιωματούχοι που συνδέονται με τον Αγίου Κονινό, που αναλαμβάνουν μοναδική ισχύ του δρόμου στους αγωγούς, θα συνδέσει το όνομά του με την επέτειο του αντιθρεπτική κρίση. Τον εξωθεί στην απόσυρση και στην αφιέρωσή του στον οικονομικό καιρό του μοναστηριού. Δεν μπορεί δε να μην δεν ολοκληρώθηκε, μάλλον σπαράχθηκε από τον καιρό και τις συμπτώσεις του. Όπως ακριβώς παράσταται για αρκετά χρόνια και η ταύτιση του τόπου. Παρά το γεγονός ότι μαρτυρείται ρητά από τον Αγγούτσο Μπίκησνε ότι το Φερετζίκ, οι Έλληνες το ονόμαζαν μοίρα. Πληροφορία που έχει υπόψη του και παραθέτει ο Φερετζίκ Έσκη, αλλά ακόμη. Σαν ένα άλλο το παιχνίδι επικράτησης της ονοματοθεσίας του μοναστηριού που εξτόμησε ο άλλο το προσεκτικός του Νικηφόρος Γρηγοράς. Αποκάλεσε τη μονή Κοσμοσυρίας, μονή των Αγίων, δηλαδή του Παχνέρα. Παράσταται όμως και το τοπίο. Τα μεγάλα ποτάμια, τα άλλα σαν το μεγαλύτερο, αλλάζουν συχνά την γη τους. Τα βουνά χάνουν την γη τους και οι άνθρωποι μένουν κάποτε απομονωμένοι από την υπάρχοντά τους, αμαχτή που πλήρω τους ενδύναξε. Στα χειρολογούν λοιπόν δύο εφημερίδες στο καιρό του πρώτου μεγάλου πολέμου. Στο φύλλο της 23ης Ιανουαρίου του 1915, είναι το εφημερίδιο «On SNE», το καθημερινό περιοδικό που εκδίδεται υπό τη διεύθυνση του Τιρανοσό, πολεμική ανταπόκριση του Λονδίνου. Δηλαδή, κάποια πράγματα χτύπησαν με επιτυχία το σταθμό του Φερετζίκ. Τρία χρόνια ακριβώς πριν, στη διαμάχη μεταξύ των δικών κοσμάτων και των Δεκαβέμπασα και των Βουλγαρικών, όλα τα χωριά από τον Ανδρέα Ρατσέο και τον Σουφί, συμπεριλαμβανομένου του Φερετζίκ, φεύγουν. Η ανάκαμψη που είχε επιφέρει στο διόδρομο, κατευθείαν σύνδεση Φερετζίκ και τον Μαϊό και τον Αγούρ. Εκεί είναι τα ορυχεία που αρχίζουν να εξορίζουν το 1793 του Πανεπιστημίου Υγείας. Δεν είναι σίγουρο ότι επανέρχεται παρά τις φιλότιμες, καθαρίζουν δηλαδή, οι προσπάθειες της γαλλικής διοίκησης, μεταξύ των οποίων και ο αναβασμός των εικόνων των τυφερών βουνών. Αυτών δηλαδή που απερνούν από την παιδιά, όπως λέει ο Σφαίρος στο εγχώριο σου, στο εγχώριο σου μονοπέδι του Πανεπιστημίου των Εγχώριων Ερών, το 1929. Η ενσωμάτωση της περιοχής στον ελληνικό κορμό θα σφραγιστεί από την αδερφή του πληθυσμού και το δραστικό συνόμιο